Συζητούνται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας τα αιτήματα του Συλλόγου των Σπουδαστών του Παραρτήματος του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην Ναύπακτο, μετά πρωτοβουλία των ίδιων των σπουδαστών, που κατέθεσαν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Για τα βασικά τους αιτήματα μίλησε σήμερα η Γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου, Ιωάννα Βλαχάκη, στη ραδιοφωνική εκπομπή Διαγωγή Κοσμία του Βαγγέλη Καρανικόλα. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις μέχρι να γίνουν πραγματικότητα θα αρχίσουν. Οπότε μέχρι τότε ζητάμε για τις προσωρινές εγκαταστάσεις να δεσμευτεί ο Δήμος Ναυπακτίας να αναλάβει το κόστος του μισθώματος από το Δήμο, οπότε προκύψει και είναι ανάγκη αυτό. Γιατί μέχρι τώρα το κτίριο που είμαστε είναι ιδιόκτητο και πληρώνεται και δεν πληρώνονται από το Δήμο που κάποτε είχε πει. Δεύτερο ερώτημα για τις προσωρινές μας εγκαταστάσεις είναι να γίνει παραχώρηση κάποιου δημοτικού ή ιδιωτικού έστω κτηρίου στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, προκειμένου να στεγάσει τις ανάγκες του προβλήματός μας. Είτε είναι το κτίριο ξενία, είτε κάποιο άλλο. Ήδη χτίζεται άλλο, είναι δύο τα κτίρια που έχουμε στη χώρα που στεγάζεται το ΤΕΙ. Ήδη χτίζεται δίπλα άλλο ένα κτίριο και ξέρουμε εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο ότι τον ένα όροφο από το διόροφο κτίριο που χτίζεται ακριβώς δίπλα θα πάρει τουλάχιστον θα νοικιάσει το ΤΕΙ Μεσολογγίου για εμάς. Η γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου εξέφρασε μάλιστα τους φόβους της εξαιτίας του Καλλικράτη που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση μετά από τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Εσείς γενικότερα ως φοιτητικός σύλλογος, φαντάζομαι, επειδή είστε επίσημος φορέας του Ιδρύματος, μιλάτε και με τους καθηγητές, μιλάτε και με την διοίκηση του τμήματος στο Μεσολόγγι. Επειδή υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία, στην οποία βέβαια κανείς δεν βγαίνει να μιλήσει δημόσια, αλλά τα σενάρια είναι σενάρια και δεν μπορούμε εμείς να μην τα ακούμε. Σας έχει μεταφέρει κανείς κάποιος μια οποιαδήποτε εικόνα, μια υποψία από επίσημα χείλη όμως ότι το Ίδρυμα κινδυνεύει να συνεχίσει να είναι στην Ναύπακτο? Επίσημη πληροφορία όχι, δεν έχουμε καμία. Γενικά, εμείς εννοείται πως μιλάμε και με τους καθηγητές και με τον προϊστάμενο του τμήματός μας, που είμαστε σε συνεχή συνεργασία και με τη διοίκηση του ΤΕΙ. Κάποια πληροφορία, όχι, δεν έχουμε. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός παραχώρησης του νέου κτηρίου εντός του 2011. Περιμένουμε συνάντηση με το ΚΕΔ του ΤΕΙ Μεσολογγίου, του Δήμου Ναυπακτίας και απάντηση προς το ΤΕΙ Μεσολογγίου, ώστε να ξέρουμε επίσημα πλέον, ακριβώς αυτό που είπαμε πριν λίγο, τι θα γίνει. Υπογραφή συμβουλέου ανάμεσα στην ΚΕΔ και στο Δήμο Ναυπακτίας και το ΤΕΙ Μεσολογγίου για παραχώρηση οικοπαίδου στο ΣΚΑ και συνέχεια το μνημονίο συνεργασίας με το σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το ΤΕΙ μας.